Δεν κατάφερες να προσγειωθείς κοντά στο στόχο. Ποια πιστεύεις ότι είναι η απόδοση σου? Γύρω στα 15 μέτρα. Γιάνκο, πιστεύεις έκανε μεγαλύτερη απόσταση? Πιστεύω ότι έκανε μεγαλύτερη απόσταση, αλλά και πάλι έχει τεράστιες ελπίδες να περάσει, γιατί ο αέρας θα είναι αυτός ο οποίος θα κρίνει το αποτέλεσμα. Ελισάβετ. Εγώ πιστεύω ότι έκανε γύρω στα 28 με 30 μέτρα. Μάνο, η απόσταση σου από το στόχο ήταν 19 μέτρα και 78 εκατοστά. Σου εύχομαι αυτή η απόσταση να είναι ικανή να σε στείλει στους ημιτελικούς. Ποιον επιλέγεις για επόμενο παίκτη? Η Ελισάβετ θα... Γιατί την Ελισάβετ? Για το φινάλε, το Γιάνκο. Το θεωρείς τυχερός το Γιάνκο που είναι πάντα τελευταίος? Όχι, απλά τον βάζω για φινάλε έτσι. Ελισάβετ, πάμε να ετοιμαστείς. Με είχαν επηρεάσει κάποιες καταστάσεις ότι οι άντρες που λέγανε ότι είμαι πολύ αδύναμη, θα σε λιώσουν, και είχα χάσει λίγο τη σιγουριά και πιστεύω να κερδίσουμε απόψε τον ημιτελικό που τόσο πολύ θέλω και να αποδείξω ότι και οι γυναίκες μπορούν να κάνουν extreme πράγματα, να περάσουν τους άντρες. Ήρθα εδώ για να γευτώ το ταξίδι. Χαίρομαι που ο James Bond δεν έχει κάτι παραπάνω από εμάς. Ότι ήταν καθαρά θέμα σταθμή των παραγόντων, όπως ο άνεμος. Ο άνεμος ήταν αυτός ο οποίος έκρινε το αποτέλεσμα και έδωσε σε αυτόν που άξιζε την νίκη. Σου εύχομαι καλό ταξίδι. Καλή επιτροπή στην Ελλάδα. Από το παιχνίδι φεύγω γεμάτος από ζωή, γεμάτος από ενέργεια, με μπαταρίες ισχυρές. Δεν κατάλαβα πολλά κάνοντας την ελεύθερη πτώση, γιατί με έκοψε ένας καθηγητής σε ένα μάθημα και έπρεπε να πάρω τα μαθήματα για να διαβάσω και να λύσω τις τελευταίες ασκήσεις.
Παρ' όλα αυτά, αφού έριξα έναν υπνάκο, μόλις ξύπνησα ένιωσα πολύ ωραία και ήταν πιο αναζωογονητικό και από τον καφέ. Πώς αισθάνεσαι εδώ που βρίσκεσαι? Λίγο περίεργα. Μην αφήσεις το σκηνή! Πάω να ξέρω δύο πράγματα. Τι είναι Ρουμάνα και Στεβιντζού. Με κατεμοιάσανε πολύ. Ειδικά η αυτή η Ρουμάνα να πούμε. Στριπτζιτζού να πούμε. Ευτυχώς που υπάρχουν στριπτιζές για να βλέπει και αυτός καμία γυμνή γυναίκα. Θα χρησιμοποιούσα κάθε μέσο για να τη μειώσω. Μιλάει ρουμανικά όσο ήμουν απάνω, δεν ξέρω τι έλεγε. Θα είσαι λάθος, όλα τα λέω ελληνικά, αγόρι. Και θα εσένα τα ρουμανικά ήδη τα έχω ξεχάσει. Και τα ελληνικά σου σαν ρουμανικά τα λες, οπότε το ίδιο. Σε αφήνω με το μυστήριο για να μην σου αποκαλύψω τη συνέχεια του επόμενου επεισοδίου. Θεωρείς ότι είσαι το μυστήριο? Υπάρχει ένα πολυπαραμετρικό σχεδιαδέ σύμπλεγμα συνιστασών από λόγου, το οποίο διέπει την αρτηριοσκληρωτική πλατφόρμα του στατιστικά με ομογενού δείγματο. Αυτό το ομογενέ δείγμα θα είναι που θα δει. Μπορεί να έχει και δίκιο. Έχει πάρει ένα λεξικό, το έχει διαβάσει, δεν έχει δει τι γράφουν οι λέξει και απλά τι πετά, ρε παιδί μου, έτσι για να λε ότι ξέρει τι λε. Εγώ εξυπιστεύω. Τι? Ότι προσπαθεί από μηδενικό να γίνει νούμερο.